σε κλάσμα πάνω από 40%. Ο κύριος Γιαννόπουλος που είναι υπέρ είναι εδώ ή όχι? Ωραιότατα. Τότε θα δώσουμε την ευκαιρία στον κύριο Τζέι να μας πει τα υπέρ και τα κατά. Θα δώσει την ευκαιρία στον κύριο Τζέι να πει μόνο τα κατά. Από ό,τι είπε... Okay. Είπαν... Εντάξει, τέλειωσε. Ακούμε. Και θα είναι και το πιο εύκολο debate που έχουμε κάνει, γιατί δεν έχουμε αντίπαλο. Δεν ξέρω αν... Να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Σας βρείτε αντίπαλο από το Προεδρείο. Όχι, αυτό δεν το ήθελα, οπότε ανεβαίνουμε επίπεδο. Λοιπόν, μία πολύ δύσκολη απόφαση που συναντάμε πολύ, πρέπει να λάβουμε στην καθημερινή μας πρακτική. Τι θα κάνουμε με έναν ασθενή ο οποίος είναι μεταφραγματικός και έχει κλάσμα εξώθησης πάνω από 40%. Μου ζητήθηκε να υποστηρίξω και θα το κάνω με ένα ελαφρά provocative τρόπο ότι δεν πρέπει να βάζουμε απεινιδωτή σε μεταφραγματικούς ασθενείς που έχουν κλάσμα πάνω από 40%. Το μόνο σημείο που θα συμφωνούσα με την άλλη πλευρά, με τον κύριο Γιαννόπουλο ή με τον κύριο Γκατζούλη, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να τον αντικαταστήσει, είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να διεισδύσουμε και να γίνουμε αποτελεσματικοί σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα, να μπορέσουμε δηλαδή να πάμε αντίστροφα σε αυτή την πυραμίδα που βλέπετε και να πάμε στα πάνω στρώματα αυτής της πυραμίδας, τα οποία χαρακτηρίζονται από μικρότερο κίνδυνο ευνηδίου καρδιακού θανάτου, αλλά όμως αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη μερίδα των ασθενών οι οποίοι αποβιώνουν από ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Παρόλο που υπάρχει μικρότερος κίνδυνος, υπάρχει μεγαλύτερος απόλυτος αριθμός, γιατί είναι μεγαλύτερη η δεξαμενή αυτών των ασθενών. Θα πρέπει δηλαδή με κάποιο τρόπο να γίνουμε πιο εύστοχοι, να προστατεύσουμε αυτούς τους ασθενείς. Σε αυτό ναι, συμφωνούμε. Και συμφωνούμε γιατί περίπου, όπως βλέπετε από αυτή τη μελέτη πραγματικού κόσμου, τα 2/3 των ασθενών που πεθαίνουν από ευνίδιο καρδιακό θάνατο δεν ανήκουν στην κατηγορία του κλάσματος εξώθησης κάτω από 35%. Δεν έχουν σοβαρή συστολική δυσλειτουργία. Άρα η μεγάλη πλειοψηφία είναι εκτός του φάσματος της πρωτογενής πρόληψης όπως αυτή έχει καθοριστεί με γνώμονα το κλάσμα εξώθησης. Δυστυχώς όμως οι προσμονές και οι προσδοκίες που έχουμε, θέλοντας να προστατεύσουμε αυτούς τους ασθενείς πάνω από 40% τους μεταφραγματικούς, διαφέρουν κατά πολύ από την πραγματικότητα. Θα θέλαμε να είναι κάπως έτσι, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάπως έτσι. Γιατί πολλά πράγματα τα οποία θέλουμε διαφέρουν από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Και το πρώτο και βασικό πράγμα, έχει τονιστεί πάρα πολύ αυτή η διαφάνεια, είναι ότι είμαστε στη χαρούμενη θέση να διαπιστώνουμε ότι με την πάροδο των ετών έχει μειωθεί η επίπτωση του ευνίδιου καρδιακού θανάτου. Και σε αυτό έχουν συμβάλει ιδιαιτέρως οι φαρμακευτικές μέθοδοι, τα νέα φάρμακα που έχουμε. Ξεκινήσαμε από τους Β' αναστολής, πήγαμε στους ανταγωνιστές του άξονα, πάμε στους αναστολής των αλατοκορτικοειδών, πάμε στο συνδυασμό σακουμπιτρίλη βαλσαρτάνη. Όλα αυτά μειώνουν τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο και βλέπετε έχουμε πέσει σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Όμως όσο πιο χαμηλός είναι ο κίνδυνος ευνηδίου καρδιακού θανάτου, τόσο πιο δύσκολο είναι να δείξει επιπρόσθετο όφελος. Και εκτός από την προηγούμενη διαφάνεια, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι καλούμαστε να διεισδύσουμε σε μια ομάδα πληθυσμού η οποία έχει ακόμα χαμηλότερο κίνδυνο ευνηδίου καρδιακού θανάτου. Και έχει χαμηλότερο κίνδυνο ακόμα, γιατί όσο μεγαλώνει το κλάσμα εξώθησης, τόσο μειώνει ο κίνδυνος ευνηδίου καρδιακού θανάτου. Και οι μελέτες που είδατε προηγουμένως ήταν στους ασθενείς που έχουν χαμηλό κλάσμα εξώθησης. Η διαφάνεια αυτή που είδατε πριν αναφέρεται σε ασθενείς που έχουν σοβαρή συστολική δυσλειτουργία. Εμείς πάμε ένα βήμα παραπάνω. Μειώνεται που μειώνεται ο κίνδυνος του ευνηδίου καρδιακού θανάτου, που είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, θέλουμε να πάμε και σε μια άλλη πληθυσμιακή ομάδα που έχει ακόμα χαμηλότερο κίνδυνο ευνηδίου καρδιακού θανάτου. Θα μου πείτε, εντάξει, καλό είναι αυτό. Ας δούμε όμως ποια είναι η απόλυτη τιμή, γιατί έχει σημασία. Αυτή είναι μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JACC και φωτογραφίζει αυτούς τους ασθενείς στους οποίους απευθυνόμαστε. Ποιους δηλαδή? Ασθενείς που είναι μεταφραγματικούς και έχουν κλάσμα εξώθησης μεγαλύτερο ίσο του 40%. Και τους παρακολουθούσαν για 32 μήνες, δηλαδή περίπου 3 χρόνια, και βρήκανε ένα πρωτογενές καταληκτικό σημείο, ένα κίνδυνο ευνηδίου καρδιακού θανάτου, περίπου στο 1,8%. Ευνίδιος καρδιακός θάνατος ή απειλητικά για τη ζωή αριθμικά συμβάντα. Και αυτό είναι 1,8 στην τριετία. Δηλαδή είναι 0,6% το χρόνο. Πάμε να αντιμετωπίσουμε ασθενείς που έχουν περίπου 0,6% θνητότητα το χρόνο. Ας τους βάλουμε λοιπόν απεινιδωτή, κύριε συνάδελφοι, να δούμε τι θα καταφέρουμε. Ας πούμε ότι η σχετική ελάττωση του κινδύνου που θα πετύχουμε
είναι περίπου στο 1 τρίτο, περίπου στο 33%. Υπερβαίνει αυτό που συνήθως βλέπουμε στις στοιχειοποιημένες κλινικές μελέτες, αλλά ας πάρουμε ένα πολύ καλό σενάριο για να μας βγαίνουν τα νούμερα. Και ας πούμε ότι βάζουμε απεινιδωτή σε αυτούς τους ασθενείς και το 0,6% το μειώνουμε κατά 33% και το φτάνουμε στο 0,4%. Άμα κάνετε μια τέτοια τυχεοποιημένη κλινική μελέτη, θα σας βγει ότι αυτό είναι στατιστικά σημαντικό. Θα σας βγει ότι το P είναι κάτω από 0,05 και το hazard ratio, το άνω διάστημα εμπιστοσύνης, σίγουρα θα είναι κάτω από το 1. Όμως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την απόλυτη ελάττωση του κινδύνου. Και η απόλυτη ελάττωση του κινδύνου είναι 0,6% μείον 0,4. Καταφέραμε να μειώσουμε τη θνητότητα σε αυτούς τους ασθενείς κατά 0,2%. Άρα η απόλυτη ελάττωση αυτή του κινδύνου αντιστοιχεί σε ένα number needed to treat που υπολογίζεται 1 προς absolute risk reduction στο 1 προς 0,02, δηλαδή στο 500 με ένα θαυμαστικό. Δηλαδή θα πρέπει να βάλετε απεινιδωτή σε 500 ασθενείς για να μειώσετε, να αποτρέψετε έναν ευνίδιο καρδιακό θάνατο σε διάστημα ενός έτους. Και όπως ακούσαμε πολύ καλά, οι απεινιδωτές έχουν επιπλοκές. Και ίσως είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των επιπλοκών από αυτό που βλέπουμε από τυχεοποιημένες μελέτες, γιατί σε μελέτες πραγματικού κόσμου μπορεί να φτάσουμε μέχρι και το 15% στους δίπλο εστιακούς απεινιδωτές που πολύ πιο συχνά βάζουμε στη χώρα μας και είναι περίπου στο 8% στους μόνο εστιακούς απεινιδωτές. Ας πούμε ότι είναι περίπου στο 10%. Άρα ο ένας στους 10 ασθενείς που θα βάλουμε θα έχει μια επιπλοκή. Και η επιπλοκή που θα κάνουμε αυξάνει τη θνητότητα. Προσέξτε, Heart Rhythm 2018, οι περιεπεμβατικές επιπλοκές στην εμφύτευση του απεινιδωτή είχαν σαν αποτέλεσμα 13% στατιστικά σημαντική αύξηση της θνητότητας στον χρόνο. Και άμα τύχει και μάλιστα η επιπλοκή μας είναι και επιμόλυνση, συνεπάγεται 30% θνητότητα στον χρόνο. Ο ένας στους τρεις θα πεθάνει. Άρα βάζουμε 500 απεινιδωτές για να γλιτώσουμε έναν ευνίδιο θάνατο. Από τους 500, οι 50 θα έχουν μία επιπλοκή, 13% αύξηση της θνητότητας. Εάν τύχει από αυτούς τους 50 ο ένας να έχει επιμόλυνση, ένα στα τρία πιθανότητα να πεθάνει. Θα πρέπει λοιπόν να το ζυγίσουμε. Μπορούμε ή δεν μπορούμε. Σίγουρα θέλουμε να προστατεύσουμε αυτούς τους ασθενείς, αλλά φαίνεται ότι ενδεχομένως δεν μπορούμε με ένα αποδεκτό τίμημα. Τουλάχιστον προς το παρόν. Και χρειαζόμαστε καινούργιες μελέτες. Και σε αυτό θα πρέπει να συγχαρούμε και τον κύριο Γκατζούλη, γιατί έχει κάνει μια σημαντική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση να προσπαθήσουμε να διαλευκάνουμε το τοπίο και να μπορέσουμε να επιλέξουμε τους ασθενείς οι οποίοι αναμένεται να ωφεληθούν. Και στην προσπάθεια αυτή χρησιμοποιούμε κάποια screening steps, κάποιες μελέτες διαστρωμάτωσης, κάποιες μελέτες ελέγχου. Και αυτό το screening προσυμπτωματικού ελέγχου, ας το πούμε έτσι, έχει σαν στόχο να δείξει ποιοι ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα αρνητικό screening δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα. Θα περάσουμε δηλαδή πρώτους στους 1.000 ασθενείς και άμα έχουν αυτές τις μελέτες αρνητικές θα τους πούμε ότι δεν χρειάζεται, είσαι ασφαλής, δεν χρειάζεται να προχωρήσει παρακάτω. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και αυτό είναι το πρώτο screening step που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη PRESERVE. Με όλα αυτά τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν με βάση το καρδιογράφημα και με την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Άμα είχαμε τρεις ανέμακτους δείκτες, ο ασθενής πρέπει να βάλει απεινιδωτή. Άμα έχετε ένα ανέμακτο δείκτη, θα πρέπει να κάνει ηλεκτροφυσιολογική μελέτη σύμφωνα με τη μεθοδολογία της μελέτης. Και ο σκοπός του screening test είναι ακριβώς αυτό. Να έχει μια υψηλή αρνητική προγνωστική αξία για να μας διαβεβαιώσει ότι ο ασθενής ο οποίος έχει αρνητική εξέταση δεν θα πεθάνει από ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Άρα δεν θα πρέπει σε αυτόν τον ασθενή να βάλει απεινιδωτή. Δεν χρειάζεται να βάλει απεινιδωτή. Και αυτό μας το λέει η λεγόμενη αρνητική προγνωστική αξία της οποιαδήποτε εξέταση χρησιμοποιούμε. Και από αυτές τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν έχει μια πάρα πολύ υψηλή αρνητική προγνωστική αξία. Φτάνει το 90, φτάνει το 95, φτάνει το 97%. Χαρούμενοι όλοι θα είμαστε σε αυτή εδώ την αίθουσα, γιατί μπορούμε να ξέρουμε ότι κατά 97% ο ασθενής που έχει μια αρνητική εξέταση δεν θα πάθει κάτι. Το πρόβλημα είναι όμως ότι η αρνητική προγνωστική αξία εξαρτάται από την επίπτωση της νόσου. Όσο πιο σπάνιο είναι να πάθει κάτι ο ασθενής,
τότε οποιαδήποτε μέθοδο και αν εφαρμόσετε, θα έχει πολύ υψηλή αρνητική προγνωστική αξία. Και με έναν ελαφρώς προκλητικό τρόπο θα μου επιτρέψετε να υιοθετήσω την πρόταση αυτή, ότι ακόμα και μία μέθοδος κορώνα γράμματα σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν τόσο χαμηλή επίπτωση νόσου, θα ήταν ενδεχομένως εξίσου αποτελεσματική στο να μας αποκλείσει ποιοι έχουν πιθανότητα να μην πάθουν ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Γιατί αν είχατε ασθενείς, ακολουθήστε με λίγο με τους αριθμούς, με κλάσμα εξώθησης πάνω από 40% ή πενταετής πιθανότητα ευνηδίου καρδιακού θανάτου, είπαμε είναι 5 επί 0,63, το βάζουμε 5%. Ακόμα πιο μεγάλο, την υπερεκτιμούμε. Και κάνουμε screening σε 1000 άτομα. Πώς κάνουμε screening? Κάνουμε κορώνα γράμματα. Όποιοι έχουν κορώνα θα πάθουν ευνίδιο καρδιακό θάνατο, όποιοι έχουν γράμματα δεν θα πάθουν ευνίδιο καρδιακό θάνατο. 50-50. Από αυτούς τους χίλιους, οι 50 θα πάθουν ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Άμα ήταν κορώνα θα τους είχαμε προβλέψει, αληθώς θετικό. Άμα ήταν γράμματα δεν θα τους είχαμε προβλέψει, θα ήταν ψευδώς αρνητικό. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά, τους 950, 475 δεν θα τους βρίσκαμε, 475 θα βρίσκαμε ότι δεν θα παθαίναν τίποτα. Η αρνητική προγνωστική αξία είναι αυτή. 475 προς 475 συν 25 είναι 95%. Με κορώνα γράμματα έχουμε 95% αρνητική προγνωστική αξία. Και ένας άλλος περιορισμός είναι ότι στο τέλος της διαστρωμάτωσης χρησιμοποιούμε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Ενδεχομένως είναι το καλύτερο εργαλείο που έχουμε, αλλά έχει και περιορισμούς. Και ο βασικός περιορισμός που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι τους ασθενείς δημοσίευση του 84 από τον Μπρουγκάντα και το Βέλεντς, οι οποίοι δεν έχουν καρδιακή νόσο. Στους 35 ασθενείς, οι 3 κάνανε κοιλιακή μαρμαργή. Έχετε 8,5% πιθανότητα οποιονδήποτε ασθενή αν βάλετε στο κρεβάτι σας και είναι υγιής, το ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, να του κάνετε δοκιμασία πρόκληση κοιλιακή ταχυκαρδία, θα κάνει κοιλιακή μαρμαργή. Αυτοί είναι περιορισμοί. Και γι' αυτό το λόγο συμπερασματικά η θέση μου είναι ότι θέλουμε πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη σημασία να προστατεύσουμε τους ασθενείς που έχουν κλάσμα εξώθησης πάνω από 40%, αλλά έχουμε σοβαρούς περιορισμούς στο να επιλέξουμε ποιοι ασθενείς πρέπει να προστατευθούν. Και έχουμε επίσης περιορισμούς στις μεθόδους, στα κριτήρια που έχουμε στη διάθεσή μας για να ανιχνεύσουμε αυτούς τους ασθενείς που είναι υψηλού κινδύνου. Και αυτό το συμπέρασμά μου είναι ότι το πιο βασικό πρόβλημα είναι ότι καλούμαστε να εμφυτεύσουμε απεινιδωτή σε ένα μη αποδεκτό αριθμό ασθενών για να σώσουμε μόνο μία ζωή, για να σώσουμε αυτούς τους ασθενείς που πρόκειται να προβλέψουμε να μην πεθάνουν, εκθέτοντας ένα πάρα πολύ υψηλό αριθμό ασθενών σε σημαντικές επιπλοκές, οι οποίες σχετίζονται με θνητότητα, κύριοι συνάδελφοι, και επίσης έχουν σημαντικό κόστος, το οποίο αφήνω τελευταίο, αλλά σημαντικό επίσης για το σύστημα υγείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Στέλιο. Θα μου επιτρέψεις να πάρω τη θέση του κυρίου Γιαννόπουλου, που λείπει και δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς. Από τους 575 ασθενείς μετεφραγματικούς που διατρέχαν ένα κίνδυνο, όπως έδειξες περίφημα στα data του ΙΚΕΤΑ που έχουν επιβεβαιωθεί στην predetermine των 123 κέντρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημοσιευμένα στο JAMA Cardiology πέρσι, είναι 1,5% στα 32 μήνες παρακολούθησης. 1,5 με 1,8%. Και στην Preserve αντίστοιχος είναι ο αριθμός των ευνίδιων καρδιακών συμβαμάτων. Δεν το μόνο από θυμάτων ευνίδιου καρδιακού θανάτου. Τι συμβαίνει όμως, Στέλιο? Μόλις χρησιμοποιούμε τους ανέμακτους δείκτες, αυτό το ποσοστό γίνεται 4,5%. Αυτόματα ανεβαίνει. Δηλαδή, η πρώτη διαλογή που κάνουμε επιβεβαιώνει ότι υφίσταται ένας αριθμός μετεφραγματικών ασθενών με καλά κλάσματα που έχει ψηλότερο κίνδυνο από τους υπόλοιπους. Και μόλις τους υποβάλουμε στο δεύτερο step, Στέλιο, σε V-STEAM, αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στο 22,3% στους 32 μήνες. Δηλαδή, κατέτος, major arrhythmic event incidence, 8,8%. Κάτι που ούτε η MADIT2, ούτε η sudden cardiac death έδειξαν με πολύ βαρύτερης κατάστασης αρρώστους. Δηλαδή, τι προσπαθώ να πω?
ότι με απλά πράγματα που είναι κατανοητά και στο γιατρό του remote καρδιολογικού ιατρείου στο νησί ή στην Ήπειρο ή στη Βόρειο Ελλάδα ή στη Θράκη, με ένα holter και με late potentials, επιλέγουμε εκείνους τους αρρώστους που έχουν 4,4% κίνδυνο και όχι 1,5%. Και με μια απλούστατη εξέταση που τουλάχιστον στα κέντρα που συνεργάστηκαν στην Preserve EF σημαίνει 7,5 ώρα το πρωί εισαγωγή στο νοσοκομείο V-Steam και έξοδος την ίδια μέρα με ένα κόστος 150 ευρώ στον καθετήρα που χρησιμοποιείται για το V-Steam, μπορεί να γίνει το αντίστοιχο ποσοστό 22,5%. Δηλαδή χωρίς κόστος, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, χωρίς τις αμφισβητήσεις που μας δίνει ο ειδικός της μαγνητικής τομογραφίας, είμαστε κοντά στην αλήθεια. Όσο για το κορώνα γράμματα, το έγραψε ο Τζέφρεϊ Γκόλντεμπεργκερ, όπως έδειξε στα slide. Αυτός είναι που εξυμνεί την Preserve σήμερα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Στέλιο, γιατί πραγματικά ήταν άψογα προετοιμασμένος για να υποστηρίξει τη θέση του. Θεωρώ ότι το διακύβευμα αυτού του debate είναι η σωστή επιλογή των ασθενών, γιατί είναι βέβαιο ότι υπάρχουν ασθενείς που με κλάσμα πάνω από 40% έχουν ανάγκη τον απεινιδωτή. Απλώς μένει να βρούμε τα εργαλεία με τα οποία θα τους ανακαλύψουμε. Ναι, συμφωνώ ότι πρέπει να βρούμε τα εργαλεία. Η θέση μου ήταν από την αρχή, πάντα πιστεύω ότι στο debate πρέπει να υποστηρίζεις τη θέση που σου θέτουνε και να μην κάνεις ισορροπημένες διαλέξεις. Προσπάθησα να το παρουσιάσω στο ένα άκρο. Νομίζω ότι πάντα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Είναι εργαλεία τα οποία, όπως λέει και ο κ. Γκατζούλης, έχουμε πλέον στη φαρέτρα μας για να μπορέσουμε να διαστρωματώσουμε τον κίνδυνο. Κάθε σύστημα διαστρωμάτους έχει περιορισμούς, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον προς το παρόν είναι από τα καλύτερα, το καλύτερο που έχουμε στη διάθεσή μας. Κάποια ερώτηση ή σχόλια από το ακροατήριο. Ο κ. Ζάμπολος. Πολλοί περιμένανε σε αυτό το ερώτημα που ταλανίζει όλους, όπως είπατε και στην αρχή της θαυμάσιας ομιλίας σας, ότι αυτή η μελέτη Berlin VT, ότι θα μπορούσε κάτι να δώσει κάποιο νόημα, παρότι αναφέρεται σε δευτερογενή πρόληψη και αναφέρεται σε ανθρώπους που είχαν ICD και για ablation. Αλλά είχε κάτι κοινό, ότι αναφέρεται σε κλάσματα 30-50, δηλαδή είχε κλάσματα που αναφέρεστε πάνω από 40%. Και δυστυχώς και η μελέτη αυτή διεκόπη πρόημα, διότι απέτυχε. Όπως λέτε, αυτή η ομάδα αρρώστων είναι πάρα, πάρα πολύ σκληρή για να κάνουμε επιλογή. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ένα άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον debate.